Γιώργο, είσαι και εσύ χρόνια στη φάση με το graffiti. Πώς σου ήρθε βασικά η ιδέα να ξεκινήσει αυτό το φεστιβάλ? Ήταν μια ιδέα να γίνεται κάτι οργανωμένο και να μορφύνουμε τείχους της πόλης με κάποιο τρόπο αξιόλογο, ώστε να γίνονται και άλλα τέτοιες καταστάσεις, να ζωγραφιστεί ένας τείχος, όπως έγινε και το καλοκαίρι στο Ζέφυρο. Και θα έχουμε και συνέχεια στο μέλλον, πιστεύω. Και αυτό που βλέπουμε είναι ακριβώς σε σχέση τουλάχιστον με το Ζέφυρο, ότι φορά με τη φορά ο κόσμος αυξάνεται. Ναι, σίγουρα. Αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι ακόμα πιο οργανωμένο και θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Είναι εύκολο, είναι δύσκολο να οργανώσει κάτι τέτοιο? Είναι πολύ δύσκολο. Θέλει οργάνωση 2 μήνες πριν, 3 μήνες πριν. Ανάλογα το τι θέλει να διοργανώσει, το τι θέλει να δείξει στον κόσμο. Και πάει κάπως έτσι. Τώρα, τι θα συμβούλευες εσύ σε ένα πιτσιρικά που θέλει να συμμετέχει, που θέλει να βάψει? Να κάτσει να ασχοληθεί, να βγάλει ένα καλό σχεδιάκι και να το δουλέψει, όχι μισή ώρα μπαμ μπαμ τελείωσε. Α, κάτσε να το φτιάξει όμορφο. Τα είχαμε ξαναπεί τον Ιούλιο, έτσι? Ναι, στο Ζέφυρο. Λοιπόν, εκεί το έργο σας ολοκληρώθηκε, αλλάξατε όψη και το επόμενο meeting είναι εδώ. Τέτοια ευχάριστα πράγματα. Ο Γιώργος Άρς κοιτάζει να φτιάχνει τέτοια φεστιβάλ ώστε να το κρατάει ακόμα στην Καβάλα και εμείς δεν χάνουμε ευκαιρία στο να είμαστε εδώ να τον βοηθάμε σε οτιδήποτε χρειαστεί. Υπάρχει και ακόμα... να υποστηρίζουμε φυσικά την κάθε του προσπάθεια. Υπάρχει ακόμα ρεύμα στο γκράφιτι? Ναι, υπάρχει και αρκετό καινούριο ρεύμα. Απλά είναι τέτοιες οι μέρες οικονομικά που δεν μπορούν τα παιδιά να εκφραστούν τόσο άνετα όσο θα μπορούσαν. Για την αγορά των χρωμάτων κτλ. Ακόμα δηλαδή και η αγορά των χρωμάτων είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα, φυσικά. Εδώ τώρα όμως σας δίδεται έτσι άπλετος χρόνος, χώρος κυρίως, αλλά και άδεια, νόμιμα, να μπορέσετε να βγάλετε την καλλιτεχνική σας ιδιότητα. Ναι, αν πρέπει να κάνεις μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια προσπάθεια, σίγουρα θα πρέπει να πάρεις άδεια. Παράνομα δεν μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο. Στο παρελθόν όμως είχατε προβλήματα με τις αστυνομίες, ε? Προσωπικά, πολύ πολύ παλιά. Πλέον, πολύ εντάξει. Παλιά. Πώς σου φαίνεται ότι έχουν έρθει και από άλλες πόλεις παιδιά εδώ για να συμμετέχουν? Αυτή είναι η μαγεία αυτών το φεστιβάλ. Ότι συναντάς ανθρώπους από την άλλη άκρη της Ελλάδας. Και πάλι αυτό σχετικά είναι μικρό. Σε μεγαλύτερα φεστιβάλ συναντάς και άτομα από το εξωτερικό. Σε κάποιον πιτσιρικά που του αρέσει το γκράφιτι, που του αρέσουν τα χρώματα και θα ήθελε να ασχοληθεί, τι συμβουλή θα του δίνεις? Προσπάθεια, αρκετή προσπάθεια, πρώτα στο χαρτί, εξάσκηση. Και μετά με αργά βήματα στον τοίχο. Το να βγει να μου τζουρώσει και να πει κάνω γκραφίτι θα είναι ίσα ίσα για την νεανική του αδρεναλίνη. Δεν θα δείξει κάτι καλλιτεχνικό. Εδώ πέρα γίνεται ένα φεστιβάλ γκραφίτι. Είναι μια ευκαιρία για μας να μαζευτούμε από όλη την Ελλάδα σαν ένα reunion. Να τα πούμε, να βάψουμε, να περάσουμε ωραία. Και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τους νεότερους και τους μικρότερους, ξέρω εγώ, τις πόλεις που αγαπάνε αυτό που κάνει γενικά το χρώμα και το γκραφίτι, να έρθουν να δουν κάποια παιδιά, να συμβουλευτούν, να μάθουν κάποιες τεχνικές. Γενικά είναι μια ευκαιρία, ρε παιδί μου, για εξέλιξη. Τι σου έχει μείνει, πόσα χρόνια καταρχάς κάνεις γκράφιτι και τι σου έχει μείνει έτσι χαραγμένο στο μυαλό, ποια φάση δεν θα ξεχάσεις? Η κάθε φάση είναι μοναδική. Χρόνια βάφω πάρα πολλά, το θέμα είναι πόσα χρόνια θα συνεχίσω να βάφω ακόμα. Το ότι έγινε, έγινε, πέρασε, ευχάριστες αναμνήσεις περισσότερες, τα χειρότερα εμπειρίες για πιο έξυπνες αντιδράσεις τις επόμενες φορές, αλλά γενικά είναι κάτι το οποίο είναι δημιουργικό και είναι κάτι χαρούμενο. Τι θα συμβούλευες ένα πιτσιρικά που θέλει να αρχίσει τον γκράφιτι? Πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθουν τα πιτσιρίκια ότι όταν γίνεται ένα φεστιβάλ δεν είναι ανάγκη να πας σε ένα φεστιβάλ για να βάψεις. Για μένα το καλύτερο για ένα πιτσιρικά είναι να πας σε ένα φεστιβάλ για να δει.
να δει, να μάθει, να πάρει ιδέες, να δει κάποιον που τον αρέσει και να μάθει κάποιες τεχνικές, να κάνει 5 ερωτήσεις. Και γενικά και αυτοί που θα ακολουθήσουν ίσως και το δρόμο του παράνομου, τουλάχιστον ό,τι κάνουν να είναι κάτι εμφανίσιμο και να μην ενοχλεί αυτό που κάνουν, να είναι όσο το δυνατόν πιο ωραίο. Πολλοί χώροι οι οποίοι μπορούν από το Δήμο να δοθούν κάποιες άδειες για να γίνουν ανάλογα φεστιβάλ. Όσο πιο πολλά γίνονται, τόσο πιο πολύ εμπιστεύεται και ο Δήμος και βλέπει τι είναι αυτό πλέον, έτσι, γιατί μέχρι τώρα στα περισσότερα μέρη υπάρχει, ας πούμε, μια καχυποψία, έτσι, γιατί άμα δεν γίνει κάτι και άμα δεν δώσεις τον καλό σου εαυτό και γενικά άμα δεν δείξεις καλή συμπεριφορά, δεν μπορεί να υπάρξει και επόμενη φορά, έτσι. Δηλαδή όσο γίνεται κάτι καλά και οργανωμένο και σωστό χωρίς να υπάρχουν παρατράγουδα, τόσο είναι πιο εύκολο και εμείς να πάρουμε κάποιες άδειες, να γίνουν κάποια φεστιβάλ για τα παιδιά. Και όπως είπαμε, επειδή είναι κάτι δύσκολο, δηλαδή γίνεται η προπόνηση στο σπίτι, αλλά η εξάσκηση μετά στο δρόμο είναι κάτι δύσκολο και πολύχρονο, μέσω του φεστιβάλ είναι πιο εύκολο, ξέρεις, να ανέβεις επίπεδο, να δεις 5 πράγματα και να βρεθείς με κάποια άτομα, ρε παιδί μου, κόσμο. Και να προχωρήσεις τη φάση. Άρα ο κόμπος στο Ζέφυρο δεν πήγε χαμένος, γιατί καθόλου. Εύκολα ξαναδόθηκε άδεια. Εύκολα από τον διευθυντή του σχολείου, το 18ο Δημοτικό, και από τους χορηγούς είναι καλό να τους αναφέρουμε. Είναι το Box Live Stage, είναι το Garden, είναι το Γρανάζι, ο Ελέφαντας, η εταιρεία Urban Style της Cosmos με τα spray που έκανε μια πάρα πολύ καλή τιμή να πάρουμε τα χρώματα. Και είναι πάρα πολύ καλό κομμάτι αυτό, γιατί βοηθάει ο κόσμος σε κάποια καταστήματα. Από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Δράμα, από Καλαμάτα, το οποίο αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος γουστάρει και διψάει για τέτοια πράγματα. Τώρα στην πόλη μας δεν έχει πάρα πολλούς μεγάλους τείχους, είναι ελάχιστοι. Τώρα το επόμενο φεστιβάλ που θα δούμε για να ξαναγίνει κάτι για το 2015, πιστεύω στην Άνοιξη κάτι να γίνει.